ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη, γιατί εορταστικές μέρες σας φέραμε εδώ. Και θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και σε εσάς και στις οικογένειές σας, αλλά και σε όλους τους φλωρινώτες και τις φλωρινώτησες όπου γης. Υγεία και προκοπή σε όλους και το 2015 ας ελπίσουμε ότι θα αφήσει πίσω τα δύσκολα που πέρασε η πατρίδα μας. Σας φώναξα για να δώσουμε αυτή τη συνέντευξη γιατί και η οποία διεξάγεται στην κρισιμότερη κατ' εμέ καμπή για την πατρίδα μας και ιστορικά και πολιτικά. Αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η τρίτη ψηφοφορία και τελευταία ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ψηφοφορία η οποία συνδέθηκε δυστυχώς, θα έλεγα, από την αντιπολίτευση με τις εθνικές εκλογές. Σύρεται κυριολεκτικά η χώρα σε εκλογές από την αδιαλαξία και από τη σκόπιμη άγνοια του κινδύνου την ώρα που η πατρίδα μας και η καταπέτηση και των πολιτών, τα βλέπετε στις δημοσκοπήσεις, σίγουρα χρειάζεται σταθερότητα. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό, το διαβάζετε, το βλέπετε στις απόψεις των πολιτών, στις δημοσκοπήσεις, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται εκλογές. Το λένε οι εταίροι μας, οι δανειστές μας, η Τρόικα, οι κακοί, αλλά όλοι μιλάνε για σταθερότητα και βήματα ανάπτυξης. Κάποιοι όμως θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα σε εκλογές. Και επειδή συνομιλώ με όλους τους συναδέλφους μου στο Κοινοβούλιο, να είστε σίγουροι ότι αυτή η σκέψη προβληματίζει πάρα πολλούς από όλους τους χώρους. Και από αυτούς που ψηφίζουν παρόν και προσπαθούν να ενασύρουν τη χώρα σε μια περιπέτεια. Αλλά όπως είπε χθες και χθες ο Πρωθυπουργός, ασώψεται και η καλλιέργεια του νοσηρού κλίματος για αποστασίες, για χρηματισμούς, για αυτά άλλα που βιώσαμε αυτό το διάστημα, κατ' εμέ φεδρά, που σε τελική ανάληξη δείχνουν ποιος πραγματικά πιέζει τους βουλευτές για να μην βρεθεί η λύση που πρέπει να βρεθεί και καθοδηγεί την ψήφο τους σε μια κατάσταση που θα φέρει μόνο περιπέτειες. Η προσπάθεια που έγινε στην Ελλάδα, το ξέρετε όλοι, είναι τεράστια. Τεράστιες βέβαια και οι θυσίες του ελληνικού λαού. Τα αποτελέσματα όμως άρχισαν ήδη να φαίνονται και δεν αμφισβητούνται και από κανένα. Μετά από 5 χρόνια βαθιάς ύφεσης, υπάρχουν ήδη, γυρίζουμε στην ανάπτυξη και υπάρχουν ήδη τα πρώτα δείγματα. Η ανεργία έστω και οριακά, μηδαμινά, αλλά πέφτει. Για πρώτη φορά το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων γίνεται υπέρ των προσλήψεων. Για τρίτο χρόνο ο προϋπολογισμός έχει πλεόνασμα και μάλιστα ανωδικά κλιμακούμενο και μάλιστα φέτος θα καταφέρουμε να έχουμε καλύψει και τους στόχους και τα χρεολύσια μέσα από τον προϋπολογισμό, δηλαδή δεν θα χρειαστούμε δανεικά για τίποτα σε αυτή τη χώρα η οποία έζησε με τα ελλείμματα και βέβαια για άλλη μια φορά στη τήρηση αυτού του προϋπολογισμού, αν όλα πάνε καλά για την χώρα, θα διαψευστούν και οι τροϊκανοί και η μείζωνα αντιπολίτευση η οποία θεωρεί ότι θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός. Αλλά το ίδιο πράγμα μας έλεγε και για τον προϋπολογισμό του 2013 και για τον προϋπολογισμό του 2014. Και είναι περίεργο, θα έλεγα, πώς ταυτίζονται οι απόψεις της Τρόικας με τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια στο τέλος του χρόνου, και αυτό είναι άλλη μια επιτυχία της, στο τέλος του Φεβρουαρίου, και αυτό είναι άλλη μια επιτυχία της κυβέρνησης, γιατί θα θυμάστε τι τόρος έγινε, για άλλους 6 μήνες παράταση, για ένα χρόνο παράταση, αλλά τελικά η παράταση που ζητούσαμε εμείς για ένα μήνα έγινε για 2 μήνες ώστε να συζητηθούν τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν και να λυθεί το μείζο ζήτημα το τι γίνεται μετά τα μνημόνια και βέβαια όλα αυτά θα γίνουν μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και αν δεν είχαμε αυτή την περιπέτεια
ήδη θα είχαμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είχαμε αποτελέσματα και ένα μαξιλάρι ασφαλείας με την πιστοληπτική γραμμή, η οποία θα είναι η... το μαξιλάρι ασφαλείας για να μην, έχει να μην έχουμε κάποιο ατύχημα στη χώρα. Οι θυσίες του ελληνικού λαού έπιασαν τόπο και είναι κρίμα να πάνε χαμένες. Και πρέπει να το καταλάβουμε καλά όλοι αυτό. Θα είναι τραγικό να γυρίσουμε πίσω και να ξεκινήσουμε τώρα από εκεί που αρχίσαμε πριν από 4 χρόνια, πριν από 5 χρόνια και να περάσουμε ξανά τα ίδια τα οποία δυστυχώς πέρασε ο ελληνικός λαός. Η Ελλάδα, η χώρα δεν πρέπει να διακινδυνεύει μια τέτοια περιπέτεια και το είπα και από την αρχή, απαιτείται σταθερότητα και ασφάλεια. Μπορεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κουνάει το δάχτυλο και να λέει αλαζονικά ότι θα χορέψει τις αγορές πεντοζάλι, αλλά να είστε σίγουροι ότι πριν από εμάς, αν μπορούσαν να χορέψουν τις αγορές πεντοζάλι, θα τις είχαν χορέψει οι Ρώσοι. Και καλίνκα και μπαλαλάκια και ό,τι άλλο χορό εθνικό έχουνε. Αλλά δέστε τι έγινε, μέσα σε μια εβδομάδα κατέρευσε η οικονομία της Ρωσίας. Μια τεράστια δύναμη, υπερδύναμη του πλανήτη, με ορυκτό πλούτο, με παραγωγές, με φυσικό αέριο, με πετρέλαια και τεράστια στρατιωτική δύναμη. Και μάλιστα χώρα που ακούγαμε πολύ καιρό το τελευταίο διάστημα ότι από εκεί θα παίρναμε λεφτά να σωθούμε. Κατέρευσε το νόμισμά της. Σήμερα η Ρωσία δανείζεται εσωτερικά δίνοντας επιτόκια 17%. Όταν εμείς από τους κακούς δανειστές δανειζόμαστε με 1,5 αναλόγως τη συμφωνία που έχουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι ζούμε ώρες ιστορικής ευθύνης και περιθώρια δεν υπάρχουν. Ή θα προχωρήσουμε μπροστά και θα κρατηθούμε όρθιοι ή θα οδηγήσουμε τη χώρα σε οδυνηρές καταστάσεις και δεν είναι δυστυχώς κινδυνολογία, όσο και αν θέλουν να το περάσουν έτσι οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια απεικόνηση της πραγματικότητας και σας το λέω ειλικρινά και ξέρετε πολύ καλά πώς μιλάω, ότι θα ήθελα πολύ να μην δικαιωθώ. Γιατί αν δικαιωθώ και αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση της χώρας, θα φανεί και η πραγματικότητα. Θα ήθελα πολύ να φεύγω έξω εγώ και να έχουν δίκιο σε αυτά που λένε. Αλλά όλοι ξέρετε μέσα σας ότι δεν είναι έτσι. Γιατί βέβαια αν αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει μέτρο σύγκρισης αν συμβεί αυτό το ατύχημα. Και τότε θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που έχω πει πολλές φορές σας το έχω πει, ότι εμείς δεν γεννηθήκαμε κακοί. Ότι δεν ήταν επιλογή μας να υποφέρει ο κόσμος, γιατί θέλαμε να κάνουμε τον κόσμο να υποφέρει, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, ειδικά οι βουλευτές από την περιφέρεια που οι σχέσεις με οι ανθρώπινες σχέσεις είναι τέτοιες που κάθε μέρα συναντιέσαι με τον συνάνθρωπό σου απέναντι, τον οποίο καταδίκασες π.χ. τάμι να φύγει από τη δουλειά. Δεν γεννηθήκαμε κακοί και θέλαμε να κάνουμε τον κόσμο να υποφέρει. Αυτή ήταν δυστυχώς η μόνη εφικτή λύση. Εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις όσο μπορώ και προσπάθησα να βάλω ένα λιθαράκι και θα συνεχίσω να βάζω ένα λιθαράκι και για να μην επιτρέψω να παιχτεί η τύχη της χώρας μας και του λαού μας στα ζάρια. Και να είστε σίγουροι ότι αυτές οι μεγαλοστομίες, αυτές ο τρόπος συμπεριφοράς και ο τρόπος που σκέφτονται να διαχειριστούν τα πράγματα της χώρας, που δεν θα τους βγει, μόνο εκεί μπορεί να οδηγήσει. Το να παίξουμε κορώνα γράμματα το μέλλον της πατρίδας μας. Ζήσαμε μια πραγματικά δύσκολη τριετία. Ήταν παραπάνω από σαφές το γεγονός ότι η κρίση θα επηρέαζε και τον τόπο μας. Γι' αυτό ας πάμε και στα τοπικά ζητήματα. Γιατί θα μπορούσαμε να συζητάμε για το τι έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές. Ένα τελευταίο παράδειγμα θα σας πω. Λένε ότι θα δανειστούμε από τη Ρωσία, σας είπα τι έπαθε, ή από τη Βενεζουέλα. Προχθές η Βενεζουέλα πούλησε το χρέος μια χώρα εκεί του σημερινού, νομίζω, 4,5 δις χρέος που είχε από πετρέλαια στο κράτος της Βενεζουέλας, το πούλησε στην Goldman Sachs για 1,5 δις. Αυτοί οι άνθρωποι
Σε αυτούς στηρίζουμε τη συνελπίδα μας, σε αυτούς θέλουμε να μας βοηθήσουν να μην καταρρεύσουν. Και όποιος θέλει, ας τα πιστεύει. Δικαίωμα του καθενός. Για να έρθουμε στα τοπικά. Ξέρετε πολύ καλά ότι περάσαμε την τριετία, όπως είπα, πολύ δύσκολη τα τελευταία 3 χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια και βέβαια επειδή η κρίση επηρέασε και τον τόπο μας, τα αναθέματα έπεσαν πολύ εύκολα από όλες τις μεριές. Εύκολη άλλωστε είναι η πολιτική της άρνησης. Δύσκολη είναι η προσπάθεια όμως να κρατηθεί ο τόπος ζωντανός. Λένε πάρα πολύ για το τι χάσαμε και δεν λένε τι κερδίσαμε, ακόμα και αυτή την περίοδο. Μιλάνε μάλιστα αυτοί που έχουν τις ευθύνες, που είχαν τις ευθύνες στις καλές εποχές, που κρατούσαν τη μοίρα του τόπου στα χέρια τους, και μιλάω για όλους τους βαθμούς της διοίκησης, από την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί έχω κουραστεί να ακούω. Όταν όλες αυτές τις εποχές παχαίρωνα για Ελλάδα, όταν το χρήμα έρε δεξιά και αριστερά, άφθονο και εγκληματικά ανεξέλεκτο, δεν κάναν κάτι. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να ρωτήσω κι εγώ. Πέστε μου, όταν αυτά συνέβαιναν όλα αυτά, όταν το χρήμα έρεε σε αυτόν τον τόπο, στην Ελλάδα, ποιο είναι το μεγάλο έργο που έμεινε στη Φλόρινα? Γιατί θα σας απαντήσω και τι έγινε γι' αυτά όλα που μείναν στη μέση ή τις όποιες προσπάθειες ξεκίνησαν αλλά δεν τελείωσαν. Σας είπα, όταν ήταν η χρυσή εποχή, όταν υπήρχε πακτολός χρημάτων, και τα λίγα αυτά που γίνανε ήταν ανάλογα με τις δυνατότητες που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Γιατί κουράστηκα να ακούω, χάσαμε. Και βέβαια ότι ο βουλευτής δεν έκανε τίποτα, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να πω κάποιες κουβέντες σήμερα, παρόλες τις αντικσότητες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, παρόλα τα προβλήματα, παρόλα που το έχω δηλώσει και άλλη φορά, αυτή την περίοδο κοιτάς τι δεν θα χάσεις, όχι τι θα φέρεις στο όνομά σου. Και το ίδιο κάνουν όλοι οι βουλευτές, δεν είμαστε, δεν αποτελούμε εξαίρεση. Ο καθένας για τον τόπο του βέβαια. Γι' αυτό ας πάμε. Ενέργεια. Τις καλές εποχές έκλεισαν τα ορυχεία της περιοχής και το ξέρετε όλοι και το βιώσαμε. Τώρα στις δύσκολες εποχές ανοίγουν. Ανοίγει η Βέβη μετά από πολύ μεγάλο αγώνα. Και ακόμα και τώρα πόλεμο από κάποιους να μην ανοίξει. Έχω δηλώσει αμέτρητες φορές εμάς, εμένα προσωπικά, αλλά πιστεύω και τους Φλωρινιώτες και τους Βεβιώτες, δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι αυτός που θα δουλέψει τη Βέβη. Μας ενδιαφέρει να δουλέψει η Βέβη. Αυτή ήταν από την πρώτη στιγμή η σταθερά μας, αυτή ήταν η προσπάθειά μας και αυτή στέφθηκε με επιτυχία. Εάν κάποιος δεν βολεύει το γιατί είναι ο τάδε επιχειρηματίας ή ο Δίνα, εμένα δεν μπορεί να με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να δουλέψει. Και βέβαια, μέσα από το να δουλέψει, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των κατοίκων της Βέβης. Γιατί και προχθές ακόμα στην τελευταία λαϊκή συνέλευση, άκουσα πολλές φορές από τον Περιφερειάρχη να λέει ότι γίνεται άμεση δημοκρατία, γίνεται πράξη άμεση δημοκρατία, γίνεται πράξη αυτό που είχε υποσχεθεί να μέσα από λαϊκή συνέλευση να πάρει τα αιτήματα, αλλά όταν πήρε τα αιτήματα στο χέρι, τους λέει εγώ με αυτά τα αιτήματα δεν διαπραγματεύομαι. Δεν διαπραγματεύομαι. Δηλαδή τα αιτήματα ποιος θα τα βάλει, οι κάτοικοι ή όπως θέλει ο καθένας. Τα αιτήματα των κατοίκων είναι συγκεκριμένα και εκφευρασμένα εδώ και μια δεκαετία. Εδώ και 7 χρόνια που ξεκίνησε η προσπάθεια, εδώ και 4 χρόνια που πήγαμε στη διαδικασία αυτής της Επιτροπής, 4,5, καθυστέρησε υπερβολικά, αλλά αυτό ας κάτσουμε να σκεφτούμε γιατί φτάσαμε εκεί, γιατί ποια συμφέροντα εμποδίζανε την γρήγορη λύση σε αυτό το πρόβλημα, αλλά ανεξάρτητα από το καθυστέρησε πάρα πολύ, έφτασε στο τέλος. Και τα αιτήματα είναι συγκεκριμένα. Επ' αυτόν τον ετοιμάνο που πρέπει να παλέψουμε να τα λύσουμε. Όχι να δημιουργούμε εμείς. Και βέβαια όλοι θυμούνται την κοροϊδία ότι ο Βαρβούτης άνοιγε κάθε φορά από τους επετίδους προεκλογικά.
πηγαίνανε και λέγανε πριν από τις εκλογές ανοίγει ο Δαγκούπης. Και τα είπα και στη Λαϊκή Συνέλευση, όταν εγώ το 7 υποψήφιος βουλευτής, πρώτη φορά που με τίμησε ο λαός με την ψήφο του, είχα πάει στη ΒΕΒ και είπα δεν θα ανοίξει. Γιατί πρέπει να παρακολουθείς τα προβλήματα του τόπου σου από μέσα, προσεκτικά, να μαθαίνεις όλες τις πτυχές και όλες τις διαδικασίες που υπάρχουν για να μπορέσεις να βοηθήσεις να βρεθεί λύση. Έτσι έμαθα να λειτουργώ και έτσι θα συνεχίσω να λειτουργώ. Το κλειδί. Μετά από το 2001 επιτέλους μπήκαν τα λεφτά των ανθρώπων, κατατέθηκαν στο παρακαταστατικό. Το χρήμα έρεε για τη ΔΕΗ. Το κλειδί ήτανε, δεν πληρωνότανε, αλλά ότι τώρα κατατέθηκαν τα χρήματα. Και οι κάτοικοι του κλειδίου και οι άνθρωποι που είναι στην επιτροπή εκεί πέρα ξέρουν πολύ καλά τι έχει κάνει για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Δεν είναι ανάγκη να τα λέω εγώ. Και ίσως αυτό είναι και το λάθος μου, ότι δεν αυτό διαφημίζομαι, αλλά δεν είναι και του χαρακτήρα μου. Το ρυχείο της Λακιάς. Δεν καταφέραμε να απολωτριωθεί όλο το κομμάτι. Παρόλο τον αγώνα που έγινε, παρόλο τις προσπάθειες, παρόλο τις συναντήσεις και με τον Υπουργό και με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ. Παρουσία και τον κατοίκο. Προσπαθήσαμε να βρούμε διάφορες λύσεις, οι οποίες βέβαια δεν ευωδόθηκαν, αλλά το κομμάτι που έχει γίνει απολωτρίωση ήδη ξεκινάει, έχει ξεκινήσει. Με τα όποια προβλήματα έχουν όλες οι διαδικασίες της ΔΕΗ, γιατί όντως λεφτά δεν υπάρχουν. Και αυτό φαίνεται και στη ΔΕΗ. Αρκεί να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα, αυτόν τον μήνα, είχε φοβερό πρόβλημα η ΔΕΗ και συντηρείται χάρη στο δάνειο που υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και βέβαια δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε, να συνεχίσει η διαδικασία της ολοκλήρωσης της απολωτρίωσης και το επόμενο κομμάτι, ώστε να λειτουργήσουν. Και τι σημαίνει ώστε να λειτουργήσει όλο το κομμάτι του ορυχείου της ΔΕΗ και τι σημαίνει η λειτουργία τριών καινούργιων ορυχείων για την περιοχή. Εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Το πρόβλημα της ανεργίας της Φλόρινας. Θα μου πείτε Άλισαν, βεβαίως. Και Άλισαν χαρακτηριστικά θα πω εγώ. Αλλά αν δεν ομονοήσουμε να βρούμε τις λύσεις που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα, αν δεν ομονοήσουμε να βρούμε τον τρόπο που θα βρούμε τις λύσεις για να λύσουμε τα προβλήματα του τόπου μας και να βοηθήσουμε τον κόσμο να ανοίξουν δουλειές, να υπάρχει κύκλος χρήματος, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Η μετεγκατάσταση των αναργύρων έγινε νόμος του κράτους, γιατί και αυτή είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, διάρκειας 15 ετών. Και βέβαια τώρα πάλι καθυστερούμε στη διαδικασία το πώς θα υλοποιήσουμε το σχέδιο. Αλλά το ότι έγινε νόμος του κράτους, χάρη στην προσπάθεια τη δικιά μου και του Λιάννη, το 2011, δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κανένας. Τι να κάνουμε, όσο και να προσπαθούν κάποιοι να λένε ό,τι θέλουν. Τελευταίο παράδειγμα, ΤΑΠ. Άκουσα, δημοσίευσε συνάδελφό σας, ότι να χρησιμοποιήσω και τη λέξη που χρησιμοποίησε, πάπαλα ο αγωγός. Θα σας θυμίσω, γιατί τα γραπτά μένουνε. Εγώ ποτέ δεν μίλησα για κόβο στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Μίλησα για κόμβο ξεκάθαρα στη Δυτική Μακεδονία. Ναι, κόμβος στον ΤΑΠ για το φυσικό αέριο στη Δυτική Μακεδονία θα γίνει. Όσο και αν στεναχωριούνται κάποιοι προσπαθώντας να μειώσουν και τους αγώνες μου και την προσφορά. Η συμφωνία έχει γίνει. Μάλλον αυτοί που κάνατε την ερώτηση στον πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν δεν ξέραν γιατί την κάνατε την ερώτηση. Ο ΤΑΠ λειτουργεί ως μια εταιρεία στην οποία μετέχει η ΣΟΚΑΡ, η οποία είναι η κρατική εταιρεία αερίου του Αζερβαϊτζάν, αλλά μετέχει ως εταίρος στην εταιρεία που θα κάνει αυτή τη διαδικασία. Βέβαια όταν περνάει τράνζιτ, γιατί τα γράφουν, αλλά μάλλον δεν έχουν διαβάσει γιατί μιλάμε. Περνάει τράνζιτ από τη χώρα μας και μεταφέρει το φυσικό αέριο στην Ιταλία.
Και βέβαια από τα 16 δισεκατομμύρια τόνους που έχουν δικαίωμα να κρατήσει, 10 θα κρατήσουμε εμείς και 6 η Βουλγαρία. Και 9 νομίζω ή 16 μάλλον κράτησε η Τουρκία. Θα κρατήσει η Τουρκία. Από τα 10 που έχει δεσμεύσει η Ελλάδα, ή μάλλον είναι 9 και 1, τα έχω γραμμένα, δεν νομίζω να είναι εκεί το θέμα μας. Το ελληνικό δημόσιο, 2 κόμβοι, αυτοί που ανέφερε ο πρέσβης και αυτοί που επικαλούνται, οι κύριοι που θέλουν να επικαλούνται τέτοια πράγματα, οι 2 κόμβοι είναι που θα γίνει σύνδεση με το ελληνικό δίκτυο, τους οποίους κάνει η εταιρεία για να πουλήσει αυτό που έχει κάνει συμφωνία. Οι επόμενοι 3 κόμβοι που θα τους επιλέξει η κυβέρνηση, και ένας από αυτούς είναι στη Δυτική Μακεδονία, δεν έχουν συζητηθεί, συζητιούνται τώρα με την εταιρεία, θα καθοριστεί, είναι επιλογή της κυβέρνησης, είναι δεδομένη ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει τη Δυτική Μακεδονία και βεβαίως μας προκάμουν, δεν μας προκάμουν οι εξελίξεις, όπως έλεγε και ο Χαρίλαος. Η δήλωση αυτή θα βγει από το Υπουργείο ότι ο ένας ο κόμβος θα είναι στη Δυτική Μακεδονία. Όσον αφορά αν θα είναι στο Αντίγωνο, δεν νομίζω εγώ ποτέ να είπα ότι ο κόμβος θα είναι κάπου. Ούτε νομίζω ότι έχει και καν μία σημασία πού θα είναι ο κόμβος. Τι είναι ο κόμβος, θα αφήσουμε το μέρος από όπου. Όταν θα κάνουμε δίκτυο εμείς, και βέβαια μπορούμε και πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά στο Ταμείο Συνοχής τώρα να βάλουμε το δίκτυο, γιατί υπάρχουν λεφτά στο Ταμείο Συνοχής από την Ευρώπη πάλι, δεν μας τα δίνουν η Βενεζουέλα, να βάλουμε, να εντάξουμε την δημιουργία, αφού πρώτα καθίσουν οι φορείς της περιοχής και κάνουν εταιρεία διαχείρισης όπως έχουν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, περιοχές της Ελλάδας άλλες, εταιρεία διαχείρισης του αερίου. Αυτά πρέπει να γίνουν τώρα, το σχέδιο πρέπει να κατατεθεί τώρα, το δίκτυο πρέπει να γίνει τώρα, για να μπορέσουμε με το κόμβο που θα ανακοινωθεί να πάρουμε φυσικό αέριο όταν θα ολοκληρωθεί ο ΤΑΠ. Έτσι γίνονται αυτές τις δουλειές. Ούτε με άναστρες κραυγές, ούτε με μεγάλα λόγια, ούτε με παραμύθια. Αλλά να είστε σίγουροι ότι αυτό που είχα πει, ότι κόμβος στη Δυτική Μακεδονία θα γίνει, θα γίνει. Και ας στεναχωριούνται. Παιδεία. Οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις σχολών δημιούργησαν τεράστια προβλήματα σε όλες τις περιοχές όπου υπήρχαν ΑΕΗ και ΤΕΗ, και το ξέρετε. Το τμήμα Βαλκανικών Σπουδών έφυγε και πήγε στη Θεσσαλονίκη και κατηγορήθηκα γι' αυτό. Οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου ξέρουν πολύ καλά τι έγινε. Έδωσα τεράστια μάχη να μείνει η σχολή καλών τεχνών και οι άνθρωποι της σχολής το ξέρουν. Θα μου πει κάποιος, βέβαια αυτό λοιπόν να φύγει και η σχολή καλών τεχνών. Όλα θα μπορούσαν να γίνουν, να φύγουν, αν δεν μπορούσαμε να πείσουμε, και θα πω κάτι ότι και που έφυγε το Βαλκανικό, το έχω πει κι άλλες φορές, παίξαν πάρα πολλοί λόγοι στο γιατί υπάρχει και η απόφαση να φύγει, και ένας από αυτούς ήταν η βούληση των διδασκόντων με αιτήματά τους να φύγει η σχολή και να συγχωνευτεί. Άρα δεν είχαμε εκ των έσω στήριξη στο να παραμείνει το Βαλκανικό εδώ, παρόλο που και τότε ακούστηκαν τα μύρια όσα και άκουσα τις μύριες όσες κατηγορίες για την κατάργηση του Πανεπιστημίου, για το χάσιμο των τμήματων. Τελικά τα τμήματα κρατήθηκαν, το ΤΕΗ ενδυναμώθηκε, σας είπα ένα τμήμα έφυγε και ξέρουμε γιατί έφυγε. Το ΤΕΗ με την δημιουργία 4 κατευθύνσεων ενδυναμώθηκε και όταν καλυτερεύσουν τα πράγματα στην πατρίδα μας αυτό θα γίνει χειροπιαστά ορατό και θα το καταλάβουμε και όλοι και από την έλευση των φοιτητών. Βέβαια τώρα δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα το δούμε. Και βέβαια, δυστυχώς για κάποιους, πριν από κάποιες μέρες υπέγραψα μια τροπολογία και την υπογράφω, και γι' αυτό λέω και δυστυχώς για κάποιους που λένε μεγάλες κουβέντες, γιατί τα γραπτά μένουν, σε συνεννόηση βέβαια με τους 2 υπουργούς, οι οποίοι δεν μπορούν να υπογράψουν τροπολογίες. Δεν μ' αρέσει να παίρνω τη δόξα κανενός.
ήταν κοινή προσπάθεια και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό και υπογράψαμε την τροπολογία που δίνει το δικαίωμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προβεί σε όλες αυτές τις ενέργειες ώστε να καταστεί αυτοδύναμο. Άρα πάλι είναι στο χέρι μας, πάλι αν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε κινδυνεύομαι, αλλά ας καταλάβουμε ότι κανένας στις δύσκολες καταστάσεις που ζούμε, αλλά και στις εύκολες ακόμα, κανένα δεν σου χαρίζει στα καλά καθούμενα κάτι, αν δεν αγωνιστείς. Και αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου και πιστεύω και ευελπιστώ ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν όλες αυτές οι απαιτούμενες ενέργειες και προσπάθειες ώστε να προχωρήσουμε στην εκλογή μελών συγκλήτου και Πρετάνη και να καταστεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επιτέλους μετά από τόσα χρόνια αυτοδύναμο για να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την ανάπτυξή του. Στο χέρι μας είναι και όλοι μαζί πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια τότε θα δούμε και τι έγινε με τους... Θα δείτε τις αντιδράσεις από αυτούς που επιμένανε και θέλανε και παλέψανε να φύγει το βαλκανικό σπουδό. Και σας είπα, εμένα δεν μ' αρέσει να δικαιώνομαι, έτσι. Αλλά δυστυχώς οι καταστάσεις έρχονται και με δικαιώνουν. Κατά τα άλλα, καταφέραμε ανοίξαμε, ιδρύσαμε στη Φλόρινα Εσπερινό Λύκειο σε μια περίοδο που κλείνουν σχολιά και ένα πάγιο αίτημα ικανοποιήθηκε και της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των ανθρώπων αυτών που ασχολούνται που θεωρούσαν αναγκαίο να υπάρχει το Εσπερινό Λύκειο για να μπορούν να κάνουν εύκολα τη δουλειά τους. Ιδρύθηκε, αναβαθμίσαμε το ΙΕΚ στη Φλόρινα, ιδρύθηκαν τμήματα ΙΕΚ στο Αμίντεο, πράγμα που ζητούσανε. Πόσα χρόνια ακούγατε για το ΙΕΚ Ινοποιίας που δεν μπορούσε να γίνει ΙΕΚ, αλλά έγινε ΣΕΚ, γιατί ιδρύθηκε ΣΕΚ στο Αμίντεο Ινοποιίας και θα λειτουργήσει από την επόμενη σχολική χρονιά. Τα ακούγαμε 15 χρόνια, έγιναν αλλά περνάνε στον τούκο. Γιατί πρέπει να λέμε ότι ο Κωνσταντινίδης δεν έκανε τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Αυτοί που θέλουν να τα λένε. Οι άνθρωποι όμως που τα βιώνουν και τα ξέρουν και ξέρουμε με ποιανού προσπάθειες γίνονται. Γιατί η έξω αμύντεο και αυτά τα συγκεκριμένα τμήματα ήταν έτοιμα δεκαετιών. Να πάμε στις υποδομές. Αφού ξεπεράστηκε το θέμα με τον δανειοθάλαμο, όλοι γνωρίζετε τι έγινε, ο δρόμος Φλόρινα Νίκη παραδίδεται. Τελειώνει, παραδίδεται. Να μην πω την ιστορία ότι... Και θεωρώ τιμή μου ότι ήμουν ο άνθρωπος που σταμάτησε αυτόν τον δρόμο, ξεκίνησε να γίνεται μέσα ενταγμένος στο Ιντερέκ όταν ανέλαβα το 7, είχε ενταχθεί στο Ιντερέκ ως απλώς αυτοκινητόδρομος. Ως δρόμο στις δεκαετίες του 50, του 60, χωρίς διαχωριστικό στη μέση. Και σε συνεννόηση με τον τότε Περιφερειάρχη αλλάξαμε τη μελέτη και εντάχθηκε και ολοκληρώνεται ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος με διαχωριστικό στη μέση του δρόμου. Ασφαλής δρόμος για να βγάλει την Φλόρινα από την απομόνωση. Και βέβαια, και τότε επέμενα στο πρόβλημα που είχε προκύψει με το δανειοθάλαμο που θα οδηγούσε ακόμα και στην απένταξη του ΕΡΔ κατά την εταιρεία και αυτών που ήρθαν και με βρήκαν από την εταιρεία που δεν μου είπανε το πρόβλημα που υπάρχει. Επέμενα να γίνει και θα προτιμούσα να γίνει πρώτα το κομμάτι Φλόρινα από το Λεμαίδα, αλλά μια και εκείνο ήταν έτοιμο, επέμενα να γίνει γιατί τώρα αυτό αποτελεί το όπλο μας για να προχωρήσουμε στο κομμάτι Φλόρινα από το Λεμαίδα, το οποίο δεν μπορεί να μείνει τυφλό. Όταν έχεις κάνει ο δρόμος, ο κάθετος άξονας σε φτάνει μέχρι την Πτολεμαΐδα και έχεις κάνει τον δρόμο που απαιτείται για τους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους από το Φλόρινα μέχρι την Νίκη που θα συνδεθεί με το κομμάτι που ετοιμάζουν τα Σκόπια των Ε10, το παρακλάδι του Ε10, δεν μπορεί να μείνει τυφλό το κομμάτι της Φλόρινας και αυτή ήταν η προσπάθειά μας από την αρχή σε
Αυτόν τον μήνα παραδίδει η ΔΜΕΟ τη μελέτη του κομματιού Φλόρινα από το Λεμαΐδα. Παραδίδεται στην Εγνατία για τις παρατηρήσεις και την τροποποίηση όπου χρειάζεται τις μελέτες, το οποίο θα κάνει γύρω στους 8 μήνες αυτή η διαδικασία, θα χρειαστεί γύρω στους 8 μήνες αυτή η διαδικασία. Και βέβαια, γιατί όλα αυτά είναι συζητημένα και με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος παραιτήθηκε για την απολυτευτή, αλλά δεν μας πειράζει, αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί. Και βέβαια η προσπάθειά μας ως φορείς της Φλόρινας και ως φορείς της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας είναι να πάρουμε προένταξη στο Ταμείο Συνοχής αυτού του κομματιού του δρόμου. Και αυτό, αν δεν μπούμε σε περιπέτειες, να είστε σίγουροι ότι μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο θα το έχουμε τελειώσει. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει ο δρόμος σε ένα χρόνο. Αλλά είναι στο χέρι μας να τον εντάξουμε για να είμαστε σίγουροι ότι το βήμα της άρσης της απομόνωσης της Φλόρινας, το μεγάλο βήμα έχει τελειώσει. Να πω ξανά αυτό που έτσι όπως ξεκίνησα το. Τι έγινε, πού ήταν ο άξονας, ο κάτω άξονας, όταν σχεδιάστηκε η Εγνατία, τρεις άξονες θα είχαν οριστεί ότι θα γίνανε. Οριστιάδα, Εύζωνη, Φλόρινα. Γίνανε 11 και η Φλόρινα δεν έχει άξονα. Και να μου πει κάποιος, καλά, εσύ 7 χρόνια βουλευτής. Όταν σχεδιάστηκαν τα πακέτα, εγώ δεν ήμουν βουλευτής. Γιατί αυτά δεν γίνονται από ελληνικά λεφτά και το ξέρουν πολύ καλά όσοι θέλουν να βλέπουν την αλήθεια. Γίνονται από λεφτά από τα πακέτα, από το ΕΣΠΑ, από το ΠΕΠ το προηγούμενο, από το ΑΜΟΚ παλιότερα, πάντως από ευρωπαϊκά λεφτά. Και δυστυχώς, δεν είχα συμμετοχή εγώ όταν γινόταν αυτοί οι σχεδιασμοί. Γιατί να είστε σίγουροι ότι αν είχα συμμετοχή, το πρώτο που έβαζα και πάντα στις σχέσεις συναντήσεις μας και στις ομιλίες μου και στις συνεντεύξεις μου, το πρώτο που βάζω είναι ο δρόμος. Γιατί μόνο έτσι θα ξεκαθαρίσουμε και θα βοηθήσουμε τη Φλόρινα να βγει. Και όλα αυτά βέβαια τα ακούγαμε πάντα προεκλογικά και τα ξεχνούσαμε την επομένη. Το φράγμα του Ιανταφυλιάς που δεν ολοκληρώθηκε τις εποχές που υπήρχε το χρήμα, τελειώνει μέσα στην άνοιξη. Ήδη έχουν τελειώσει οι εργασίες, θα αρχίσουν να το δώσουν να το δώσουν για να γεμίσει και βέβαια μέσα σε αυτά κλείνει και το θέμα που άναψε με τον χαρακτηρισμό του δάσους και θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των περιοχών που απολωτριώθηκαν και κινδυνεύουν οι άνθρωποι από παραλήψεις να μην πάρουν τα λεφτά τους. Μετά από 1,5 χρόνο αγώνα βρήκαμε λύση, προχωράει και μέσα στον επόμενο μήνα θα έχει τελειώσει η διαδικασία για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται, τα δικά τους τα λεφτά. Δεν τους κάνουν καμία χάρη. Τους βοηθάμε όμως να απεμπλακούν από το κικαιώνα της γραφειοκρατίας που τους έχουν μπλέξει κάποιοι. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν ακούω σήμερα που η τιμή με την επιδότηση έχει πέσει στα 57 λεπτά κανένα να λέει τίποτα. Έμεινα τα βρυσίδια που έφαγα όλο εκείνο το διάστημα. Γιατί σήμερα θα μου πεις είναι συγκαιρία, πέφτει παγκοσμίως η τιμή του πετρελαίου, αλλά το ότι παρόλο την πτώση της τιμής του πετρελαίου στο 1 και κάτω από το 1 ευρώ, υπάρχει η επιδότηση τα 35 λεπτά που την παίρνει το 70%, το 80% των κατοίκων της περιοχής και έτσι η τιμή πέφτει γύρω στα 60, δεν λέει κανένας τίποτα. Λες και σε άλλο κόσμο γίνονται. Αλλά βέβαια εγώ δεν βγήκα σε κανένα μπαλκόνι να τάζω ανέφικτα και τζάμπα πετρέλαιο ή τζάμπα ρεύμα. Πάντα έλεγα ότι αυτά μπορούμε να κάνουμε, έτσι μπορούμε να τα κάνουμε, έτσι πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί να τα κάνουμε. Αποδεικνύοντας στην Αθήνα το δίκιο μας. Όλοι όσοι ήταν της τακτικής ότι μας χρωστάνε και θα μας δώσουνε, δεν είδα να πετυχαίνω τίποτα.
το στρατόπεδο του Εμιντέου. Άρα λοιπόν η μεν ιστορία, η οποία βέβαια παρόλη την απώλεια της ΕΑΡ, διεσώθη. Και τότε άκουσα πάρα πολλά, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του στρατοπέδου διεσώθη και παραμένει εν λειτουργία. Και δεν έβγαλα εγώ την ουρά μου απ' έξω. Ήμουν εκεί μπροστά στην πύλη και με θυμάστε όλοι. Και τις ανακοινώσεις που είχα κάνει και τον τρόπο που πάλεψα και βέβαια δεν βγήκανε επί χέρου, γιατί για μένα ακόμα και εκείνο το κομμάτι που χάθηκε είναι χασούρα. Αλλά όπως είπα και προς την αρχή, δεν μπορεί. Κοιτάς τι δεν θα χάσει αυτή την περίοδο. Δεν μπορεί να θέλουμε μόνο να κερδίζουμε σαν περιοχή, όταν όλες οι άλλες περιοχές χάνουν τα μέγιστα. Υγεία. Άλλη πονεμένη ιστορία, νοσοκομείο και κάθε. Ακούω τι δεν ακούω. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για το νοσοκομείο. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Και βέβαια με τα μέσα που έχουμε και υπάρχουν οι τοποθετήσεις μου και στην Επιτροπή και τα έχω πει πολλές φορές. Παλεύουμε για να γίνει τρίτη βάρδια στη μονάδα του τεχνητού νεφρού παρά τα προβλήματα. Ας σκεφτούν κάποιοι ότι γιατρός μόνιμος στην Φλόρινα νεφρολόγος πότε ήρθε. Και από τότε φέραμε και δεύτερο και τρίτο επικουρικό για να μπορεί να λειτουργεί. Με δεύτερο ζητήσαμε τρίτο, δεν ήρθε. Τώρα είμαστε ξανά στην αναζήτηση τρίτη για να μπορέσει να λειτουργήσει και τρίτη βάρδια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα στο κρεβάτι του πόνου δίνουν αγώνα. Και πιστεύω ότι παρόλο ότι αυτά που ακούγονται, κανένας δεν είναι από αυτό, δεν θέλει να μην λειτουργεί καλά το νοσοκομείο. Αλλά για να λειτουργεί καλά το νοσοκομείο, πρέπει να ξέρουμε σε τι περιβάλλον ζούμε. Και εγώ θέλω να προσλάβουμε αύριο 10.000 γιατρούς σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας για να μην υπάρχει πρόβλημα με την υγεία του πολίτη. Ποιο μπορεί να γίνει, ποιος θα το κάνει, πώς θα γίνει, πώς θα πληρωθούν. Με μαγικό τρόπο. Αυτά τα έχω πει αμέτρητες φορές στην Επιτροπή στους συναδέλφους μου που τάζουν οι λαγούνε πετραχίλια. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Άρα τι πρέπει να κάνεις, εκ των ένδων και με τα μέσα που έχεις, τα είπαμε και στη συνέντευξη της προάλλες, προσπαθείς να κρατήσεις ανοιχτές τις κλινικές. Έχω δικαίωμα να πάρω επικουρικούς. Με αυτούς θα προσπαθήσω να κρατήσω ανοιχτές τις κλινικές για να υπάρχει έστω και αυτή η παροχή υγείας που υπάρχει στη Φλόρινα, που δεν είναι η καλύτερη. Αλλά υπάρχει. Για τη δύσκολη αυτή περίοδο κρατάνε με νύχια και με δόντια ζωντανές τις κλινικές και ανοιχτές για να μην κλείνουν. Γιατί υπήρχε παιδίατρος, είχαμε πρόβλημα στην γυναικολογική, δεν είχαμε γυναικολόγο. Ήρθε γυναικολόγος, βρήκαμε παιδίατρο, έφυγε ο παιδίατρος, δεν μπορεί να λειτουργήσει ξανά η γυναικολογική. Ψάχνει να βρει επικουρικό παιδίατρο ή άνθρωπο να κάνει τις ευημερίες. Δεν θα λέω Δήμο. Έμεινε έτσι. Να πω ότι στην προσπάθειά μας αυτή αλλάξαμε το νομοθετικό πλαίσιο που έλεγε για τους επικουρικούς ότι είναι για ένα χρόνο και εντάχθηκε η Φλόρινα στο ίδιο καθεστώς που είναι και τα νησιά και άλλες περιοχές ορεινές μειονεκτικές αντί Φλόρινα, ώστε ο επικουρικός γιατρός να μπορεί να μένει να υπογράφει για 3 χρόνια και αυτό είναι ένα δέλεαρ για να έρθουν, γιατί το πρόβλημα μας είναι ότι προκυρήσουμε θέσεις αλλά καταλήγει ο διαγωνισμός άγωνος γιατί δεν έρχονται γιατροί. Να πω για το ΚΑΦΚΑ και για το ΚΕΦΙΑ που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους, γιατί δεν ξέρουμε αν θα λειτουργούσαν αν δεν είχαν ενταχθεί στο ΕΣΥ. Πολλά λείπουνε, πολλά πρέπει να γίνουν και με πολύ αγώνα του κρατάμε ζωντανό το νοσοκομείο. Και όποιος θέλει να το καταλάβει. Και όποιοι θέλουν να κατηγορούν μονάχα, ας νομίζουν ότι με θαύματα θα σώσουν το κόσμο. Στην γεωργοκτηνοτροφία θεσμοθετήσαμε την ίδρυση κτηνοτροφικών πάρκων για να λυθεί ένα ακόμα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής μας, βέβαια όλης της Ελλάδας, αλλά και στην περιοχή μας,
Έγινε μεγάλος αγώνας και μεγάλη μάχη για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τις κατασχέσεις που υπήρχε περίπτωση να γίνουν σε αυτούς που είχαν τους στάβλους μέσα στα χωριά. Πρέπει βέβαια και αυτοί να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι, γι' αυτό μίλησα για τη θεσμοθέτηση των κτηνοτροφικών πάρκων, που βέβαια δικαίως θα έρθουν οι κτηνοτρόφοι και θα πούνε και τι κάνατε από τότε που ψηφίσατε εδώ και ένα χρόνο περιμένουμε τα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίζουν τους όρους. Και εγώ συμφωνώ μαζί τους και εγώ περιμένω να τα δω για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί με το υφιστάμενο πλαίσιο, αν προσπαθήσουν να βγάλουν τους στάβλους έξω από τα χωριά, θα καταστραφούν όλοι και θα καταστρέψουμε εντελώς την κτηνοτροφία, την οποία την έχουμε καταστρέψει ως πολιτεία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καταφέραμε βέβαια και να γλιτώσουμε τους νέους αγρότες από την επιστροφή της πρώτης δόσης με τροπολογία που κατέθεσα εγώ, γιατί ήταν άλλο ένα μεγάλο εφεύρημα της παλιάς καλής εποχής που έρευε το χρήμα που είπα προηγουμένως. Τους δίναν τα λεφτά, αλλά τους λέγανε ότι για να πάρετε τη δεύτερη δόση, η οποία ήταν 6.000-8.000, πρέπει να έχετε άδεια λειτουργία στο στάβλο, ο οποίος στοιχίζει 150, αν αυτό έχει λογική. Και ξαφνικά τους ζητήσανε πίσω τα λεφτά. Και το ίδιο πράγμα γίνεται και γίνεται μεγάλη μάχη με αυτούς που μπήκαν στο πρόγραμμα Δασώσεων, το ξέρετε, και αυτό περιμένουμε αυτές τις μέρες να τελειώσει, να υπογραφεί επιτέλους η περιβόητη οικία που δικαιώνει τους, όλους τους αγρότες οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της δάσωσης αγροτικών γεών και οι οποίοι από λάθος υπολογισμούς, και δεν ντρέπομαι να το πω, αυτοί που προσαρμόσαν το ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα ελληνικά δεδομένα, τους όρους που βάλαν ήταν απαράδεκτοι και οδήγησαν στην καταστροφή εκατοντάδες και χιλιάδες συμπολίτες μας, τους οδηγούν, και προσπαθούμε εδώ και 1,5-2 χρόνια τώρα να βρούμε λύση. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχει τελειώσει και αυτό, για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να βρούνε, να μπορέσουν να συνεχίσουν να πρόσκουν τη δουλειά τους. Και βέβαια ένα ακόμα θετικό βήμα είναι ότι από τη νέα ΚΑΠ οι επιδοτήσεις θα οδηγηθούν σταδιακά μόνο στους κατ' επάγγελμα αγρότες. Θα τελειώσει το ιστορικό μοντέλο που κατ' εμέ κατέστρεψε την αγροτική παραγωγή. Έχετε επιδοτήσει ανθρώπους ανεξάρτητα από την παραγωγή. Οι επιδοτήσεις πρέπει να δίνονται πάνω στην παραγωγή για να ενισχύουμε τους αγρότες, για να παραμένουν οι αγρότες. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό βήμα και θα το δείτε στην πορεία. Σε όλα αυτά βέβαια έχουμε λύσει και άλλο ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής με τις αποκαλυφθήσεις εκτάσεις της Βεγορίτιδας στην περιοχή του Μανιακίου, με το νόμο που ψηφίστηκε και δίνει το δικαίωμα, παρόλο που είχαν καταργηθεί η έννοια, έχει καταργηθεί η έννοια ακτήμονας, δίνει δικαίωμα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, σε τέτοια, και έγινε για αυτήν την περιοχή να αποδοθούν εκτάσεις 20-25 στρέμματα στον κάθε αγρότη, οι καταπατημένες, και πολύ σύντομα μέσα στο επόμενο 20ωμέρο θα δώσουμε λύση και στην περιοχή Πετρών, που έχουν το ίδιο πρόβλημα οι κάτοικοι του Αγίου Παντελεήμονα, που έχουν καταπατηθεί σε εκτάσεις και την αποκαλυφθεί σε εκτάσεις από τη λίμνη του Πετρών. Τελευταίο, και δεν θα σας κουράσω πολύ, είναι η τροπολογία που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα και λύνει επιτέλους το θέμα της απαγόρευσης της αλληλείας στα καταφύγια άγριας ζωής. Άλλο ένα πρόβλημα, και θα δείτε και τις διαφορές. Καταφύγια άγριας ζωής, αλλά δείτε και την τροπολογία. Δεν ξέρω αν την έχω στείλει τα παιδιά στα μέσα.
καταφύγια άγριας ζωής υπάρχουν σε όλες τις λίμνες, σε πάρα πολλές λίμνες και ποτάμια της πατρίδας, μα ακόμα και στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Και το ψάρεμα απαγορεύτηκε μόνο στις δικές μας. Από το Μάιο και μετά. Ετοίμασα τροπολογία σε συνεργασία με την Γενική Διευθύντρια Ελίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα δάση και τα καταφύγια ανήκουν στο ΕΠΚΑ. Την έχω έτοιμη από το Σεπτέμβριο και κατάφερε να περάσει τώρα. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να καταλαβαίνουν το τι σημαίνει για τον κόσμο να μην μπορείς να δουλέψεις. Με ένα τεράστιο με τα θέματα του Δήμου, μάλλον να πω για το πρόγραμμα εξοικονομώ που και αυτό ξέρουν οι μηχανικοί, ότι η πρώτη περιοχή που πήρε έξτρα λεφτά για το εξοικονομώ και αυτό θα έπρεπε από μόνος, δεν έκανα καμιά μεγάλη σκέψη εγώ. Έπρεπε μόνος να καταλάβουν ότι αυτό το πρόγραμμα θα λειτουργούσε στις περιοχές που το έχουν ανάγκη. Στη Δυτική Μακεδονία. Δεν μπορεί να βάζουν 20 εκατομμύρια στη Δυτική Μακεδονία και 40 στην Κρήτη και εδώ να υπάρχει δέσμευση όλου του ποσού στο πρώτο χρόνο, στο πρώτο 1,5 χρόνο και να μην απορροφάτε στην Κρήτη το να απορροφάτε μόνο το 20% στην Κρήτη. Αλλά η πρώτη περιοχή που πήρε έξτρα λεφτά, γιατί μετά πήραν και άλλες, ήταν η Δυτική Μακεδονία. Και έτσι μπόρεσε να λειτουργήσει και να συνεχίσει το πρόγραμμα και τώρα επεκτείνεται και σε δημόσια κτίρια και αυτό ας ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα σχολιά μας να μην έχουμε πρόβλημα. Και βέβαια για τα τεκνενόμενα στο Δήμο δεν θα πω πολλά πράγματα. Είχα δηλώσει από την αρχή ότι εγώ θα επιμείνω σε αυτά που δεσμεύτηκα προεκλογικά όταν πήρα την απόφασή μου να διεκδικήσω την Δήμο της Φλόρινας. Συνεχίζει να ισχύει αυτό το πράγμα, θα είμαι εκεί παρόν. Παρόλες τις αντιξότητες που αντιμετωπίζω, πηγαίνω, έρχομαι στην Αθήνα, αλλά θα είμαι εκεί παρόν. Θα προσπαθώ να βρω ένα τόπο συνεννόησης και συνένεσης για το καλό των πολιτών. Θα δώσουμε ξεχωριστή συνέντευξη για τις Δημοτικές Αρχές και θα κλείσω για τη τηλεθέρμανση όπου ζήτησα, γιατί καίει όλη την Φλόρινα και με καίει και εμένα και σαν βουλευτή πέρα από Δημοτικό Σύμβουλο, θα ζητήσω εγγράφος γιατί το ζήτησα προφορικώς, ενημέρωσε από τον Δήμαρχο πού βρίσκεται αυτό το θέμα της τηλεθέρμανσης, γιατί παρόλες τις μεγαλοστομίες και τις μεγάλες δηλώσεις, εγώ βλέπω ότι είναι κολλημένο, δυστυχώς, και πρέπει να προχωρήσει. Και είναι λύση και είναι απέτηση της κοινωνίας να προχωρήσει. Και αν υπάρχει πρόβλημα πρέπει να βάλουμε, να αφήσουμε τις διαφορές μας και να σκύψουμε το κεφάλι και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βρούμε τη λύση του προβλήματος. Με το να κρυβόμαστε ή να μην αποκαλύπτουμε το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν βοηθάμε κανένα. Τη ζημιά θα την πάθουμε όλοι. Μακάρι να μην υπάρχει για να προχωράνε απρόσκοπτα τα πράγματα. Αλλά αν υπάρχει πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να βρούμε τι πρέπει να γίνει. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί και αυτό το τόπο. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Ανεξαιρέτως. Για το Δήμο ακόμα θέλω να πω ότι ήδη εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα γύρω στις 200.000 για τα γήπεδα και είναι ένα καλό νέο για τους νέους της περιοχής μας. Θα γίνει με έργο απευθείας από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τάπητα στα βοηθητικά, νέος αλλαγή τάπητα στο ΔΑΚ, όλα αυτά που είναι απαραίτητα ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσπροκτα οι νέοι μας να αθλούνται και να γυμνάζονται. Και βέβαια θα καταθέσω πρόταση στο πρόγραμμα αστική αναζωογόνηση 12-15, θα καταθέσω πρόταση στον Δήμο, ευελπιστώ ότι θα την προωθήσουν, γιατί μπορούμε να πάρουμε ένα πρόγραμμα
όπου δόθηκε παράταση, γιατί δεν είχε γίνει καμία, δεν είχε γίνει αίτηση από την πρόεδρος, να μπούμε στο πρόγραμμα, δεν είχε πει στο πράσινο ταμείο, στο σε αυτό το πρόγραμμα του πράσινου ταμείου δεν είχε πει Φλόριντα και μπορούμε να πάρουμε ένα έργο των 200.000. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι πολλά έχουν ακόμα να γίνουν και όλα αυτά δεν αφορούν ένα πρόσωπο. Αφορούν όλους τους φορείς και να πω και το αποτέλεσμα που πρέπει να έχουμε στη συνεργασία όλων αυτών. Με μεγάλες κουβέντες, με αλληλοκατηγορίες και με προσπάθεια υπονόμευσης ο ένας του άλλου, δεν βοηθά αυτό το τόπο μας. Θεωρώ ότι όποιος ασχολείται με τα κοινά έχει και από μέσα του αυτό που θέλει να κάνει, αλλά και υποχρέωση να το κάνει, είναι να βάζει πίσω το εγώ και μπροστά το εμείς. Θεωρώ ότι όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε τα προβλήματα της περιοχής μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν θέλετε οτιδήποτε, σας κούρασα σήμερα. Κύριε Κωνσταντινίδη, είπατε πάρα πολλά, θα μπορούσαμε να ρωτάμε όλη μέρα. Βγαίνουν πολλά ερωτήματα. Αλλά επειδή. Να κάνω το ερώτημα. Ναι. Επειδή βιώνουμε όμως καταστάσεις, όπως είπατε και εσείς, κρίσιμες, και επειδή αύριο θα καθοριστεί και το μέλλον του αν θα πάμε ή όχι σε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται. Ήδη, από ό,τι διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε, το κομματικός μηχανισμός έχει ετοιμάσει και τα ψηφοδέλτια. Στη Φλόρινα είμαστε έτοιμοι, η τετράδα έχει καθοριστεί. Κοιτάξτε. Θα είστε υποψήφιος. Εγώ εξυπακούεται ότι θα είμαι υποψήφιος. Και αυτό μπορεί να επιφραίνει κάποιος, αλλά θα είμαι υποψήφιος. Και δικαιωματικά. Το έχω πει πολλές φορές, σας έχω πει και στις προηγούμενες εκλογές. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων είναι δουλειά του κομματικού μηχανισμού και της κεντρικής διοίκησης του κόμματος. Δεν ανακατεύομαι. Πιστεύω ότι όποιος ζει στην περιοχή, και όλοι μας ζούμε σε αυτή την περιοχή, καταλαβαίνει ότι η αντιπροσώπευση για να πάει καλά το κόμμα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρχει αντιπροσώπευση από όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Πιστεύω ότι θεμητές οι φιλοδοξίες, το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές, θεμητές οι φιλοδοξίες όλων των συμπολιτών μας και των φίλων μας και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να θέλουν να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο, αλλά οι αποφάσεις θα πάρθουν από την κεντρική διοίκηση. Με γνώμονα αυτό που σας είπα, το καλό του τόπου, την γεωγραφική αντιπροσώπευση και τη δυνατότητα του καθενός να βοηθήσει σε αυτή τη μεγάλη μάχη που θα δώσει, εάν οδηγηθούμε στις εκλογές, τη μεγάλη μάχη που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία για να κρατήσει την πατρίδα μας όρθια. Γιατί όσο και αν στεναχωριούνται, όσο και αν λένε ό,τι θέλουν να λένε, η παράταξη που δίνει μάχη για να κρατηθεί μαζί με τη συγκυβέρνηση, δεν θα παραγνωρίσω τη βοήθεια και τη λειτουργία των κομμάτων που βοήθησαν στη συγκυβέρνηση, αλλά όσο και να σου λέω να στεναχωριούνται ή να θέλουν να παραποιήσουν τα πράγματα, αυτοί που δίνουν τη μεγάλη μάχη για να κρατηθεί όρθια η Ελλάδα είναι ο κορμός αυτής της κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία.